Το 2018, επί δικής μας διακυβέρνησης, 3.500 περιοχές οι οποίες δεν είχαν πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα, με επιδότηση του κράτους απέκτησαν τη δυνατότητα και σε αυτές 420.000 πολίτες να έχουν πρόσβαση στο τηλεοπτικό σήμα, πράγμα που δεν γινόταν μέχρι τότε. Η κυβέρνηση πρόσφατα στις υπόλοιπες περιοχές που είχαν μείνει εκτός, οι λεγόμενες λευκές περιοχές, απεφάσισε να επιχορηγήσει τη δυνατότητα να έχουν τηλεοπτικό σήμα και οι υπόλοιπες δύσκολες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Δυστυχώς, το χρονικό όριο που έβαλε μέχρι τις 15 Ιουλίου ήταν ένα πολύ ασφιχτικό πλαίσιο χρονικό και απ' την άλλη υπήρχε πρόβλημα σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να χειριστούν ηλεκτρονικά μέσα και έτσι ώστε να μπουν στην πλατφόρμα και να επωφεληθούν από αυτό το μέτρο. Επίσης, από αυτό το μέτρο δεν μπορούν να επωφεληθούν αυτοί οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές αυτές. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έρχονται 4 και 6 μήνες από την Αθήνα στην επαρχία, στα δικά τους σπίτια, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέτρο. Με την ερώτηση την οποία καταθέσαμε στον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ζητάμε να επανέλθει το μέτρο αυτό και η δυνατότητα να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις αυτοί οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τις υποβάλουν μέχρι τώρα, με τη συνδρομή ενδεχομένως, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα αυτή, και επίσης να δοθεί η δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατοικίες εδώ να έχουν πρόσβαση στο τηλεοπτικό σήμα, διότι νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ άνεσης μεταχείρισης μεταξύ των πολιτών που μένουν στην επαρχία.